αυτοσυνείδητο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει το στόχο της να βγει πρώτο κόμμα. Τι γίνεται? Ούτε με έχει απασχολήσει, ούτε με ενδιαφέρει. Ενώ τίθεται θέμα ηγεσίας ξανά, ο δημοσιογράφος ξέρετε, είναι σαν το χρηματιστήριο, προεξοφλεί τις εξελίξεις. Ναι, ναι, μπράβο. Τι κάνετε μετά? Κύριε, δεν με ενδιαφέρει πόσο. Γιατί λένε μερικοί ότι η Ντόρα μήπως βλέπει και το μακρινό σενάριο. Η Ντόρα, υπάρχουν μερικοί την οποία την Ντόρα τη βλέπουν ως Κρουέλα Ντεβίλ και δεν πάω να λέω τώρα ό,τι θέλω, ναι. Το ίδιο τους κάνει. Έτσι. Το έχει υπόψη σας αυτό. Αλλά το έχω υπόψη μου. Αλλά τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ και να τους πείσω. Λέω πως σας έχει περάσει και αυτό το μήνυμα. Αλλά βεβαίως όλα θα περάσουν. Όλα τα μηνύματα θα τα λένε. Όχι, αλλά ξέρετε τι λέει. Υπάρχει όμως προτεραιότητες και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι αυτή και δεν θα κουράζομαι να το λέω. Διότι αυτή η προτεραιότητα δεν ενδιαφέρεται κανένας για το μέλλον. Είναι τόσο ισχυρές προτεραιότητες. Τώρα, κύριε Παπαγιάννη, με συγχωρείτε. Κύριε Λιτζή, δεν ενδιαφέρεται κανένας για την τώρα. Και εγώ έχω απόλυτη συνείδηση ότι ο ελληνικός λαός είχε μια σκασίλα, για να το πω σε απλά ελληνικά, πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ το μόνο πράγμα που θέλω να μπορέσω είναι να βοηθήσω προς την κατεύθυνση που πιστεύω. Όλη μου τη ζωή πίστευα για την Ευρώπη. Όλη μου τη ζωή έδωσα μάχη για την Ευρώπη. Όλη μου τη ζωή είτε από μέσα από τα